Αντιμετωπίσαμε όλα εκείνα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας. Και βεβαίως συζητήσαμε και το θέμα του ειδικού τέλους επί των ακινήτων, το γνωστό ETD. Προσερχόμαστε με κοινή θέση, με κοινή πρόταση να αντικατασταθεί το ειδικό τέλος από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Και μάλιστα με προοδευτικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ελαφρυνθούν οι Έλληνες πολίτες. Βεβαίως, ο εισπρακτικός μηχανισμός θα είναι η ΔΕΗ, αλλά με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή η πλήρης αποδέσμευση από τις άλλες υποχρεώσεις του χρήστη ηλεκτρικού ρεύματος. Και όποιος δεν θέλει θα διαβιβάζεται αρμοδίως στην ΔΟΗ που ανήκει και εκεί θα καταβάλει το φόρο του. Δηλαδή συμφωνήσατε, κύριε Κουβέλη, ουσιαστικά. Προσερχόμαστε με κοινή θέση και κοινή διεκδίκηση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο σας είπα με διατήρηση του ΕΤΙΔΕ, του ειδικού τέλους επί των ακινήτων. Θα είναι μειωμένο. Σας το είπα λίγο πριν. Θα είναι προοδευτικό στη ρύθμισή του και κατά συνέπεια θα ελαφρύνει τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο πόσο. Δεν σας ακούω. Για δημοσίους υπαλλήλους. Όχι, δεν συζητήσαμε τίποτε. Ποια τάξη θα είναι η μείωση, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να μας πείτε. Θα το προσδιορίσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο ενιαίος φόρος ακινήτων που θέλουμε και διεκδικούμε και είναι κοινή μας θέση, να αντικατασταθεί το ειδικό τέλος από τον ενιαίο φόρο, θα σημαίνει ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών. Και μάλιστα πολύ μεγάλη ελάφρυνση εκείνων που είναι οικονομικά αδύναμοι. Θέματα κυβερνητικής λειτουργίας. Όχι, δεν συζητήθηκε. Όχι, δεν συζητήθηκε τίποτε άλλο εκτός από τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.